Στη Γαλλία Ανέλη, σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει ο εντοπισμός σωρού ανήλικης μέσα σε βαλίτσα στο Παρίσι. Ακριβώ. Η σώρο του 12χρονου κοριτσιού εντοπίστηκε σε βαλίτσα λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του. Ενώ η μητέρα του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του την Παρασκευή, καθώ δεν επέστρεψε ποτέ από το σχολείο. Οι αρχέ ξεκίνησαν έρευνε άμεσα και φαίνεται ότι υπάρχουν ενδείξει απαγωγή στο υπόγειο τη οικογενειακή κατοικία. Οι λεπτομέρειε στο μεταξύ που έρχονται στο φω τη δημοσιότητα, Μάρκο, είναι ανατριχιαστικέ. Το πρόσωπο του κοριτσιού ήταν καλυμμένο με ταινία, είχε μαχαιριέ στο λαιμό τη και στο σώμα τη ήταν γραμμένοι αριθμοί 1 και Then. Βίντεο από κάμερα ασφαλεία δείχνει μια γυναίκα γύρω στα 20 να μπαίνει στο κτίριο με το κορίτσι και στη συνέχεια να βγαίνει από το σπίτι και να κουβαλάει μια βαλίτσα. Αναμένονται μάλιστα τα αποτελέσματα τη νεκροψία νεκροτομή, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε τέσσερι συλλήψει, ανάμεσά του και ο άνδρα που, αποκα... που ανακάλυψε την βαλίτσα και κάλεσε την αστυνομία.